Σήμερα κλείνει όλη η προσπάθεια που κάναμε μία εβδομάδα. Είχαμε συνεχόμενες εκδηλώσεις όλο το διάστημα αυτό. Με στόχο βασικά την ενημέρωση του κόσμου και του Σιτιακού αλλά και των επισκεπτών. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι σχεδόν κυκλοφόρησε εδώ κάθε μέρα είχαμε παρουσίαση. Οπότε και οι επισκέπτες που ήταν στη Σιτία αυτή την εποχή είναι και πάρα πολλοί. Νομίζω ότι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το γεωπάρκο τους θέσεις καλύτερα. Όλες οι εκδηλώσεις μπορώ να πω ότι πήγανε πάρα πολύ καλά. Ανέλπιστα καλά, θα λέγα εγώ. Για μια περίοδο δύσκολη λόγω της πανδημίας, αλλά η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ σημαντική σε όλες τις εκδηλώσεις και εδώ στο κέντρο πληροφόρησης με τα παιδιά κάθε μέρα, αλλά και η παρουσίαση των φωτογραφιών του Δημήτρη Πινιακού πήγε πάρα πολύ καλά, η συναυλία στη Ζάκρο του στα Κόρδα πήγε επίσης πάρα πολύ καλά και φυσικά εχθές με τη μεγάλη βόλτα που κάναμε, τη μεγάλη πεζοποριακή διαδρομή από τη Σιτία μέχρι Αγία Φωτιά, όπου αρχικά είχαμε πει φυσικά για 20 άτομα, βέβαια ο αριθμός αυτός ήταν πάρα πολύ μικρός. Το διπλασιάσαμε, πήγαμε 40 και αν θα μπορούσαν να δουν και παραπάνω κόσμος, αλλά είπαμε λόγω της πανδημίας να μην το επεκτείνουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν θέλουμε να πούμε απολογιστικά πώς πήγε η εβδομάδα, μόνο θετικά μπορούμε να την κρίνουμε και νομίζω ότι η βοήθεια των ανθρώπων, των εθελοντών που αυτές τις μέρες βοήθησαν την υλοποίηση των δράσεων αυτών είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερα των παιδιών από το Συνοδός Βουνού, οι οποίοι ήταν όλες τις μέρες μαζί μας και στις πεζοποριακές διαδρομές αλλά και στο κέντρο πληροφόρησης. Το μέλλον του γεωπάρκου μας θα θέλαμε να μας δώσετε δύο σημεία σημαντικά. Μιας και είμαστε και επίσημα πλέον για 4 χρόνια σίγουρα μέσα σε αυτή την ομπρέλα, όμως από εκεί και πέρα τι άλλο πρέπει να κάνουμε εμείς? Τίποτα. Το μέλλον είναι ακριβώς αυτό που βιώσαμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή η μεγάλη συμμετοχή των εθελοντών, οι οποίοι στηρίζουν το γεωπάρκο της Σιτίας. Αν αυτό το εξακολουθήσει να υπάρχει και αν πείσουμε και περισσότερο κόσμο να είναι μαζί μας, νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε από το να είμαστε για πάντα ένα γεωπάρκο της UNESCO. Φυσικά βέβαια με αυτά που πρέπει να γίνονται σε κάθε γεωπάρκο. Για μένα το σημαντικό είναι αυτό, ότι ο κόσμος της Σιτίας συμμετέχει, ο κόσμος της Σιτίας στηρίζει το γεωπάρκο της Σιτίας και αυτό είναι αυτό που κρατάμε και από την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, αλλά και στην καθημερινότητα όπως το βιώνουμε το γεωπάρκο όλα αυτά τα χρόνια. Άρα οι Σιτιακοί αρχίζουν να καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα του θεσμού και θα γίνουν μέρος του, γιατί το γεωπάρκο όπως έχετε πει είναι οι εθελοντές. Ακριβώς. Και λόγω του ότι και από τη φύση τα γεωπάρκα είναι δομές οι οποίες δημιουργούνται από τα κάτω, δηλαδή από τον κόσμο, δεν είναι κανείς εδώ μας τα επιβάλλει. Εμείς το ζητήσαμε το κάνουμε γεωπάρκο, να είναι η περιοχή γεωπάρκου της Σιτίας. Οπότε, εφόσον ο κόσμος το στηρίζει, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε κανένα θέμα και στο μέλλον στις επόμενες αξιολογήσεις που θα έρθουν. Να ευχαριστήσουμε κάποιους ιδιαίτερα που σας στήριξαν σε αυτή την... Ναι, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν που είπα και προηγουμένως στα παιδιά από τους Συνοδούς Βουνού, τους σπουδαστές του τμήματος του ΔΙΕΚ Σιτίας, οι οποίοι και όχι μόνο στην ομάδα αυτή, αλλά και όλο αυτό το καιρό που συνεργαζόμαστε άμεσα μαζί τους, έχουν δείξει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι οι άνθρωποι που θα στηρίξουν δράσεις του γεωπάρκου στη συνέχεια, όταν πλέον πιστοποιηθούν. Είναι οι άνθρωποι που θα συνοδεύσουν τους επισκέπτες στο γεωπάρκο. Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη. Όλοι όσοι κάνουν πρακτική αυτή την περίοδο στο γεωπάρκο βοήθησαν όσο μπορούσαν. Ευχαριστώ φυσικά στους εθελοντές της Ερυθρού Σταυρού και της ΕΔΙΑΚ που ήταν μαζί μας και στις πεζοποριακές εκδηλώσεις και στις συναυλίες και γενικά στο ότι όπου χρειάζεται να είναι παρόν. Στους εθελοντές που δεν είναι στο ΔΙΕΚ, αλλά είναι φίλοι του Γεωπάρκου Σιτίας, οι οποίοι και αυτές τις μέρες ήταν πάλι μαζί μας, στις διάφορες δράσεις που έγιναν. Το Δήμο φυσικά που παραχώρησε και παραχώρησε εδώ για να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα που κάναμε. Αυτά. Σίγουρα μπορεί να ξεχνάω κάποιους ανθρώπους, αλλά με συγχωρέσουν, έτσι. Πάλι μένω σε αυτό το κομμάτι. Και την περιφέρεια φυσικά, την περιφέρεια Λασιθίου, η οποία μας στήριξε οικονομικά για τη συναυλία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή όλη η συμμετοχή του κόσμου ήταν κάτι πολύ καλό για μας.
ήσασταν βασικοί συντελεστές αυτής της εβδομάδας και βασικοί πυλώνες στήριξης του γεωπάρκου. Ναι. Πες μας δύο κουβέντες. Να σας πω δύο κουβέντες. Ήταν και αυτή μια μοναδική εμπειρία. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε, τέλεια Κατερίνα, μπράβο, όσα θα θέλαμε να κάνουμε λόγω του κορονοϊού. Αλλά ήταν και όλο αυτό έτσι μία πρόβα για μελλοντικές δραστηριότητες του γεωπάρκου. Χθες είχαμε μία πολύ ωραία περιπατική διαδρομή από την Καραβόπετρα στην Αγιά Φωτιά. Είναι αυτές οι δράσεις εδώ πέρα με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ήταν η συναυλία μας στη Ζάκρο, το φωτόραμα που έγινε στις Πάπιες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να δώσουμε έτσι μία γεύση από το γεωπάρκο μας, τόσο για τους μικρούς, όσο και για τους μεγάλους. Είστε εθελοντές που βλέπουμε ότι το ζείτε αυτό το... αυτό το πράγμα. Το γεωπάρκο είναι... Είδαμε ότι ενδιαφέρεστε τόσο πολύ να μάθετε λεπτομέρειες, ναι, για να τις μεταφέρετε, ναι, στους επισκέπτες. Βασικά, είμαστε φοιτητές στο τμήμα Συνοδών Βουνού. Εκεί γνωρίσαμε εξαιρετικούς καθηγητές. Κορυφαίο εδώ το Βαγγέλη τον Περάκη, και αυτός κατάφερε έτσι να μας φέρει κοντά στο γεωπάρκο και να... όχι μόνο να εθιστούμε, να απορροφούμε σε αυτό το πράγμα. Το διαπιστώσαμε. Ναι. Και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνει γνωστός αυτός ο πανέμορφος τόπος, τόσο για τους ξένους, αλλά πολύ περισσότερο για τους πολίτες, δημότες της Ιππίας και για τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε και μία ημερίδα το Σεπτέμβριο, όπου θα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς μας. Ο στόχος θα είναι της ημερίδας να αναδείξουμε την εκπαιδευτική αξία των γεωπάρκων, τα προγράμματα που μπορούν να κάνουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, να τους πορώσουμε και αυτούς σε αυτό και στη συνέχεια να μίσουν και τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δηλαδή είναι ένα στοίχημα. Γιατί αν καταφέρουμε και φυτέψουμε αυτό το σπόρο του ενδιαφέροντος στα μικρά παιδιά, αυτό μετά θα το συνεχίσουν και σαν ενήλικες και θα έχουμε και μελλοντικούς εθελοντές, υποστηρικτές του γεωπάρκου.